Ένοπλη η ληστεία έγινε το πρωί στις 6 παρα 10 σε μίνι μάρκετ που βρίσκεται επί της οδού ΕΟΚ στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο. Ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, μπήκε στο κατάστημα και αφού πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό, απέσπασε από τον 20χρονο υπάλληλο ποσό 1.000 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε συνεργός του. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ ξεσπά όταν τον κυριεύει ο φόβος του θανάτου που φτερούγησε τα ξημερώματα στο κατάστημά του όταν ο ληστής όπλησε και πυροβόλησε. Τον σκότωνε. Είναι δουλειές αυτές. Να κάθεις όλη νύχτα να βγάλεις ένα μεροκάμα του και να έρθει άλλο σπιδόμετα να φτάνει το πιστόλι. Η ώρα ήταν 3.30 τα ξημερώματα όταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού στάθμευσε έξω από το μίνι μάρκετ της οικογένειας Κουτσάκη στην οδό ΕΟΚ. Με κινήσεις έλουρο, ο συνεπιβάτης κατέβηκε από τη μηχανή, πλησίασε το ταμείο και τον 20χρονο υπάλληλο, πυροβολώντας πρώτα στον αέρα. Μάτσα μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, δύο άτομα με κράνος και τα δύο. Μπήκε λοιπόν μέσα, πυροβόλησε έξω πριν να μπει μέσα, στον αέρα, μπήκε μέσα. Μπαίνει μέσα, του λέει τα λεφτά, βγάζει το παιδί, του δίνει τα λεφτά από την ταμιακή. Μπορεί να μην στενοχωράσει με το παιδί σου και ξέρουν ακόμη να είναι. Να τον σκοτώσουν για τα λεφτά, για 500 ευρώ. Είναι δουλειές αυτές. Και από ό,τι βλέπω συστήματα ασφαλείας έχετε, έχουμε βάλει κάμερες, έχετε. Τι θα το κάνεις. Έντρομος ο 20χρονος υπάλληλος παρέδωσε στο ληστή τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο. Όλα και όλα 1.000 ευρώ. Βγάζει το παιδί, του δίνει τα λεφτά από την ταμιακή, του λέει και τα υπόλοιπα από κάτω. Δεν ξέρω, ίσως να ξέρει, ίσως δεν ξέρω. Τους παρακολουθούσαν, λέτε. Ναι. Έχουμε δει πολλά. Προσπαθούμε να μην πάρουν πολλά λεφτά στην ταμιακή. Τι άλλο να κάνεις. Ο δράστης φορτωμένος με τη λία του ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε με το συνεργό του ανενόχλητος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται οι ληστές με τα κράνινα είναι τα ίδια πρόσωπα που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν διαπράξει προκλητικά ληστείες σε μίνι μάρκετ και περίπτερα του Ηρακλείου. Έχετε αυτό που λέμε νιώτο αίσθημα της ασφάλειας. Με τίποτα. Μακάρι να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση, δεν ξέρω τι να γίνει. Και εμείς προσπαθούμε όλο το βράδυ να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Οι ιδιοκτήτες περιπτέρων και μινι μάρκετ που γίνονται ευκολότερα στόχος κυρίως όταν διανυχτερεύουν έχουν θορυβηθεί από τα απανωτά περιστατικά και είναι αρκετοί εκείνοι που απειλούν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.